Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο News Hub τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη. Καλώς ορίστε στο News Hub, κύριε Πιτσούλη. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα στους ακροατές, στους ακροάτριες σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτή η συνέντευξη γίνεται με αφορμή τις εργασίες του πρόσφατου 28ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Δημόσιας Οδοντιατρικής Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, όπου εσείς αλλά και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αδραμωτάκης βραβευθήκατε για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας της Περιφέρειας Κρήτης. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό πριν επεκταθούμε στο πρόγραμμα ζωή που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη και που αυτό αποτελεί πρακτική καλή για όλη την Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Πανευρωπαϊκό Οδοντιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Κρήτη την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να πούμε ότι φέτος είναι έτος σωματικής υγείας. Ενώ είναι το 28ο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά. Σημαντικό είναι να πούμε εδώ γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα και γιατί επιλέχθηκε η Κρήτη να γίνει αυτό το συνέδριο. Ναι. Κατά τους διοργανωτές του συνεδρίου, λοιπόν, η αφορμή και η αιτία, αν θέλετε, για να γίνει εδώ το συνέδριο για πρώτη φορά και το οποίο θα ξαναγίνει στην Ελλάδα μετά από 27 χρόνια, ήταν η λειτουργία της κινητής μονάδας και οι καλές πρακτικές που έχει η Περιφέρεια Κρήτης για την πρόληψη και τη σωματική υγεία των παιδιών. Αυτό ήταν κάτι όταν μας ανακοινώθηκε, μας έκανε πάρα πολύ περήφανος, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την προσπάθεια αυτή της κινητής μονάδας και το όλο εγχείρημα του Κάστορα ως μια καλή πρακτική για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του συνεδρίου, στην επίσημη τελετή έναρξης, είχαμε τη χαρά να βραβευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ο Περιφερειάρχης, εγώ και η κυρία Δασκαλάκη για την καλή πρακτική. Mm-hmm. Και μάλιστα μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κυρία Γιούσουφ, αλλά και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FDI, ο κύριος Σαρκόβ, ο οποίος μάλιστα είπε ότι μπορεί να μας ξαναδεί στο σύντομο μέλλον με ίσως κάτι αντίστοιχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κινητή μονάδα, έχετε μία παράδοση, θα έλεγα, με τις κινητές μονάδες ως Περιφέρεια Κρήτης, γιατί έχουμε και τον μαστογράφο, την κινητή μονάδα του μαστογράφου, έχουμε και την κινητή μονάδα της... Πριν περάσουμε στις άλλες μονάδες, να πω ότι η κινητή μονάδα τη οδοντιατρική λειτουργεί από το 2009 από νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. με την κυρία Σκηναράκη τότε και με αντινομάρχη την κυρία Δασκαλάκη, η οποία είναι μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα και που βλέπει κάθε χρόνο 5.000 παιδιά. Εγώ δείτε τώρα 15 χρόνια πόσα παιδιά έχει δει. Αυτό θέλω και λοιπόν, τι ολιστική προσέγγιση έχει κάνει, mm-hmm. δημιουργώντας με ένα δικό τους τρόπο, παιδικό τρόπο, μέσα από το παραμύθι της κυρίας Ανδρουλάκη και μέσα από την προσέγγιση του θεάτρου της κυρίας Λουδιανού, αλλά και του μονόπραχτου, του διαδραστικού αυτού που γίνεται με την κυρία Δράκου στα σχολεία. Φανταστείτε ότι το τελευταίο παίζει κάθε χρόνο σε 100 σχολεία. Ναι. Δείτε αυτό. Δείτε ότι το θέατρο το βλέπουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά, το έχουν δει. Δείτε ότι το παραμύθι που έχει δημιουργηθεί, ο γιατρός ο Κάστρας, το Διόνο Μάστρας, το έχουν δει, το έχουν πάρει ήδη 30.000 παιδιά. Κάθε χρόνο μοιράζουμε 13 με 15.000 οδοντόβουρτσες στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού με το σηματάκι του Κάστορα. Είναι λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση για τη σωματική υγεία των παιδιών. Γι' αυτό και έγινε viral, να μου επιτραπεί ο όρος, ναι, ναι. και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλάδας. Ήδη το έχει υιοθετήσει η Εθνική Ομοσπονδία Οδοντιάτρων. Άρα μιλάμε απολογιστικά για την οδοντιατρική μονάδα, ότι έχει εξετάσει δωρεάν προληπτικά χιλιάδες παιδιά, τα οποία τα πήρε... Δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Βεβαίως, από το 2009 μέχρι σήμερα το 2024, μιλάμε για παιδιά που σήμερα είναι μεγάλοι έφηβοι. Είναι ενήλικα άτομα. Και συνεχίζει η μονάδα να διατρέχει όλη την Κρήτη, όλα τα σχολεία, στοχεύοντας την πρώτη και δευτέρα δημοτικού, που είναι κατά τους γιατρούς η σωστή ηλικία για να γίνει παρέμβαση. Εμπνέει τα παιδιά για την σωματική τους υγιεινή και το θεατρικό δρόμενο που μας είπατε.
μια πανέξυπνη κίνηση, πρωτοβουλία πάλι δική σας της περιφέρειας Κρήτης ευρύτερα και των συνεργατών σας, με θετικό αποτέλεσμα, με θετικό αποτύπωμα, γιατί γίνεται με ενθουσιασμό αποδεκτό αυτό το θετικό δρόμενο από μικρούς και μεγάλους. Παίρνουμε αξιολογήσεις, κύριε Βαρδάκη, για ό,τι κάνουμε και τα αποτελέσματα είναι άριστα, ναι, και από τους γονείς και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς και για το θέατρο και για το παραμύθι και τις παρεμβάσεις. Θέλουμε να σπάσουμε στεγανά, θέλουμε να σπάσουμε ταμπού που φοβόμαστε τον γιατρό, που δεν πλένουμε τα δόντια μας. Τα παιδιά πάνε στο σπίτι μετά το θέατρο και αφού γίνουν μέρες μέλη αυτής της παραμυθοπαρέας, προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τους γονείς τους αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να τους βολιάσεις με πεποιθήσεις τέτοιες, ορθές πεποιθήσεις όσον αφορά τη σωματική υγεία. Νομίζω ότι το εγχείρημα έχει πετύχει και οφείλεται έτσι στην κουζουλάδα 10 ανθρώπων, ας με επιτραπεί ο όρος, που έχουν το πάθος και το μεράκι, το υπηρετούν, το πιστεύουν και το στηρίζουν πάρα πολύ δυνατά. Σε αυτό βεβαίως οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης είναι όλοι το μεγάλο μας στήριγμα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, οι διευθυντές των σχολείων και οι γονείς που το έχουν αγκαλιάσει και πάνω απ' όλα ο Περιφερειάρχης, ο οποίος το έχει στηρίξει από την αρχή μέχρι και τώρα. Σωστά και το επισημαίνετε. Πολύ ψηλά ο πύχης του τομέα πρόληψης για σας, για την περιφέρεια Κρήτης, για τον κύριο Αρναουτάκη. Να μιλήσουμε και για την κινητή μονάδα του μαστογράφου. Δύο λόγια παρακαλώ. Είναι γνωστό όμως το έργο της. Γιατί, γιατί σώζεται ζωές, σώζεται γυναίκες. Η μονάδα του μαστογράφου, λοιπόν, μια και διατρέχουμε αυτό το μήνα, είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Ο Οκτώβρης, αλλά έχετε δει και άλλες φορές ότι εμείς λέμε δεν περιμένω τον Οκτώβρη. Όλο το χρόνο πρέπει να είναι η πρόληψη. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε για να δούμε αν έχουμε κάτι, αλλά τι κάνουμε για να μην πάθουμε κάτι. Έχουμε λοιπόν πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη. Η μονάδα μαστογράφου κινείται καθημερινώς. Πρέπει να σας πω ότι φέτος είναι ίσως η πρώτη χρονιά που με βάση αυτά τα προϋπολογισμένα χιλιόμετρα που έπρεπε να κάνει, τα έχει ξεπεράσει και τώρα παίρνει ιδανικό πετρέλαιο από άλλες μονάδες, από άλλα αυτοκίνητα. Έτσι, λέω και για χιούμορ. Γιατί έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Έχει δει πάρα πολλές γυναίκες. Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο φέτος. Έχουμε ξεπεράσει πάνω από 3.000 μαστογραφίες από το Γενάρη. Σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, έχουμε καταφέρει να σπάσουμε αυτό το ταμπού που λέει δεν πάω να κάνω μαστογραφία, φοβάμαι να κάνω μαστογραφία, φοβάμαι το αποτέλεσμα. Θέλει δουλειά ακόμη, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τώρα τελευταία δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, πρέπει να πω. Αλλά ό,τι βρίσκουμε είναι σε καλό δρόμο για ίαση. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Είναι προσυμπτωματικός έλεγχος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις εδώ, ιδιαίτερα με την ομάδα του Όφη, του γνωστού Όφη, του επαγγελματικού της Α1, του ποδοσφαίρου, για να δημιουργήσουμε περισσότερα κίνητρα και κινητοποιήσεις στις γυναίκες στην κατεύθυνση της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Τα αρνητικά αποτελέσματα που σας ανησυχούν, έχετε ανιχνεύσει που οφείλονται? Όχι, δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Ναι. Αυτό θέλει πολλά χρόνια για να βρει την αιτιολογία. Εμείς καταγράφουμε το αποτέλεσμα. Ναι. Χωρίς να έχουμε ακόμη πάρει τα στατιστικά, έτσι εμπειρικά σας λέω ότι σε σχέση με άλλες χρονιές παρατηρούμε μία αύξηση που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε σε αυτή τη φάση. Θέλει δουλειά για να ερμηνευτεί. Ας το κρατήσουμε λίγο να δούμε πού θα πάει. Αλλά είναι σημαντικό να τρέξουμε εμείς στην πρόληψη πριν μας βρει το κακό. Άλλες περιφέρειες δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ερωτώ. Έχουν δεν υπάρχει, μπορώ να σας πω. Η περιφέρεια Κρήτης είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που διαθέτει κινητές μονάδες και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης γενικότερα. Είναι η μοναδική που έχει την πρόληψη τόσο ψηλά και είναι πρωτοπόρα σε θέματα πρόληψης. Δεν υπάρχει δεύτερη περιφέρεια που να έχει καμία κινητή μονάδα ή που να δημιουργεί και να λειτουργεί προγράμματα πρόληψης για τους κατοίκους, για τους πολίτες. Άλλες περιφέρειες ή δήμαρχοι εκτός Κρήτης σας έχουν πάρει τηλέφωνο και σας έχουν ζητήσει? Πάρα πολλές. Ναι. Για το πρόγραμμα ΖΟΗ που είπατε πριν λίγο, ήδη νομίζω αν είναι 5 ή 6 περιφέρειες που ενδιαφέρονται, αλλά και από το Υπουργείο έχουμε κάποιες κρούσεις προχθές στο ΙΤΕ, στο πλαίσιο της βραδιάς του ερευνητή, που ζητάνε για να δούνε τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ΖΟΗ. Πάμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα ΖΟΗ που έχει τεράστια αποδοχή από την κοινωνία, αλλά και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο ήδη. Η πρώτη καρπή είναι ορατή της αποδοχής αυτής της σύλληψης ως ιδέα. Ναι, αυτό γεννήθηκε από μια ανάγκη. Ναι. Θα μου πείτε αυτή η ανάγκη είναι μόνο στην Κρήτη? Όχι, είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως εμείς
διαβάζοντας αυτή την ανάγκη, αποφασίσαμε να δράσουμε και να απαντήσουμε στα προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν. Έχουμε να κάνουμε με τον ευνίδιο θάνατο, με τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, σιγά σιγά κατεβαίνει ο πύχης και βλέπουμε λόγω της διατροφής, λόγω της ζωής που κάναμε, ότι μετά τα 40-50 έχουμε πράγματα, έχουμε στεφανία νόσο και πολλές φορές συμβαίνουν να έχουμε και θανατηφόρα από αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε καταγράφοντας την κατάσταση να δράσουμε, να αντιδράσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να δημιουργήσουμε σε επίπεδο κρίσης, πάντα μιλάμε, να δημιουργήσουμε υποδομές τέτοιες και ένα δίκτυο ασφαλείας με απεινιδωτές τελευταίας γενιάς, γιατί πρέπει να τους ελέγχουμε για να ξέρουμε ανά πάση στιγμή είναι καλή, αν τα ηλεκτρόδια τους είναι καλά, αν τα πάτσου τους είναι καλά, αν η μπαταρία τους είναι καλή. Γιατί αν κρεμάσει ένα απεινιδωτή κάπου κλειδωμένο ή έξω και δεν ελέγχεις ποτέ, άχρηστος είναι. Εμείς λοιπόν, αυτοί οι απεινιδωτές που αγοράσαμε ήδη είναι η τελευταία γενιά, τους ελέγχουμε, τους βλέπουμε από το κέντρο λήψης και ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Άρα λοιπόν έχουμε αγοράσει 260 απεινιδωτές, περίπου 260 απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και τοποθετούνται, έχουν τοποθετηθεί την τελευταία εβδομάδα περίπου στους 70. Αύριο θα έρθουν από τις άλλες περιφερειακές ενότητες να πάρουν τους δικούς τους απεινιδωτές το Ρέθυμνο, το Λασίθι και τα Χανιά, όπου θα συνεχιστεί η τοποθέτηση. Ξεκινήσαμε από τους αθλητικούς χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς, όπου διεξάγονται επίσημα αγώνες και που δεν είχαν απεινιδωτές. Και στη συνέχεια, αφού βέβαια πρέπει να πω, έχουμε καταγράψει τι απεινιδωτές έχουμε στους αθλητικούς χώρους, στη συνέχεια τοποθετούμε και σε πολυσύχναστα σημεία. Δηλαδή στην Καλοκαιρινού, στην Γνωσού, στην Δημοκρατία, εκεί που πιστεύουμε και εκεί που ορίζει η ιατρική τι εννοεί πολυσύχναστο σημείο. Το πρωτόκολλο, το όλοι αυτοί οι απεινιδωτές, όλοι αυτοί οι απεινιδωτές είναι απεινιδωτές που με το που τον ανοίξει σου δίνει οδηγίες στα ελληνικά. Τι πρέπει να κάνεις. Ποτέ να μην έχεις ακουμπήσει απεινιδωτή. Ανοίγοντας ένα απεινιδωτή, σου μιλάει αργά και σταθερά και σου λέει τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Από το να βγάλεις τα ρούχα του ασθενούς, να καλέσεις το ασθενοφόρο, τα πάντα. Σου τα λέει όλα. Όμως πρέπει να υπάρχει κάπου και πρέπει να γνωρίζεις που είναι ο απεινιδωτής αυτός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάνει μια σύμβαση με το ΙΤΕ, φτιάχνοντας μια εφαρμογή όπου θα ενταχθούν όλοι αυτοί οι απεινιδωτές και μέσα από την εφαρμογή που σου δίνει και οδηγίες τι να κάνεις σε πρώτες βοήθειες. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο που έχουμε δημιουργήσει και είναι από μόνα τους ικανά, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο μπορείς άνετα να δώσεις πρώτες βοήθειες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο παρακολουθώντας αυτό το βίντεο που είναι προσβάσιμο σε όλους. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή θα σου δείχνει πού είναι ο πιο κοντινός σου απεινιδωτής, μπορεί να σου καλεί το ΕΚΑ, μπορεί να κάνει τα πάντα και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Όταν θα έρθει η ώρα, σε λίγες μέρες ή σε ένα μήνα περίπου, θα ανοίξουμε την εφαρμογή στο κοινό. Αυτό είναι, πιστέψτε με, σε αυτό το εγχείρημα είναι το εύκολο βήμα. Το δύσκολο και το μεγάλο ζητούμενο είναι να εκπαιδεύσεις την κοινωνία. Σωστά. Ζητούμενο είναι να καταφέρουμε τον πολίτη να τον βάλουμε να είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Να νιώθει την ευθύνη, αλλά να έχει και την ικανότητα να το κάνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να του δώσουμε την ελάχιστη γνώση, αλλά να του σπάσουμε και αυτό το στεγανό, αυτό το ταμπού, ότι εγώ δεν πειράζω, αυτό είναι ιατρικό μηχάνημα, δεν το πειράζω μακριά. Θέλω να σας πω ότι τοποθετώντας απεινιδωτές προχθές σε ένα χωριό, είδαμε κάτω από τον απεινιδωτή μια ταμπέλα που έλεγε «Μην το αγγίζετε, δεν το πειράζετε». Τη σκίσαμε, βέβαια, την πετάξαμε, εννοείται. Δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, ναι, με εκπλήσει και εμένα, γιατί ακούγοντας... Το έχω σαν φωτογραφία, το έχω κρατήσει. Ναι, πριν το σκίσουμε, το κράτησα. Θα σας το δώσω. Οι απεινιδωτές πρέπει να είναι σε εξωτερικούς χώρους προσβάσιμοι από τον κάθε πολίτη κάθε στιγμή. Τότε μόνο έχει νόημα η ύπαρξή τους. Διαφορετικά είναι άχρηστη. Θέλουμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε πολίτες, ξεκινώντας από τα σχολεία, τα σωματεία, τα αθλητικά, τα πολιτιστικά, εταιρείες, και ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως πολύ εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχουμε ήδη προμηθευτεί. Έχουμε προμηθευτεί απεινιδωτές εκπαιδευτικούς, προπλάσματα εκπαιδευτικά, και χρειαζόμαστε και κόσμο εκπαιδευμένο που να μπορεί να μεταδώσει τη γνώση σπάζοντας το άγνωστο που έχει κάθε πολίτης. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με την ιατρική σχολή, με τον Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας πριν λίγες μέρες. Η Κρήτη έχει 8 τμήματα Ερυθρού Σταυρού λειτουργούν στο νησί μας. Με άλλες ομάδες όπως είναι η Επίδραση, όπως είναι ο Φίλιος Ζεύς, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είναι δεκάδες οι ομάδες αυτές που μάλιστα συναντηθήκαμε το περασμένο Σάββατο
το πρωί στην ιατρική σχολή, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες και κάνοντας μια εκπαίδευση για το πώς ομογενοποιημένα εκπαιδεύουμε τους πολίτες και τους μαθητές, ώστε να έχουν γνώση για τις πρώτες βοήθειες. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Συνεργαζόμαστε και με τους Δήμους και με την Εκκλησία για την ανέβρεση χώρων σταθερών που θα γίνονται. Θα υπάρχει ένας κόμβος στο ηλεκτρονικό, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπαίνουν, θα κάνουν έτοιμα να μας λένε, π.χ. είμαστε από τον προφήτη Ηλία, ο σύλλογος, 20 άτομα θέλουμε να εκπαιδευτούμε. Εμείς θα δρομολογούμε την εκπαίδευση. Όποιος εκπαιδεύεται θα παίρνει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης ότι εκπαιδεύτηκε. Δεν θα είναι ένα πιστοποιητικό όπως το BLS, θα είναι όμως ότι εκπαιδεύτηκε. Θα γίνεται σε μικρές ομάδες για να η εκπαίδευση να είναι άρτια, να κατέχει αυτός ο εκπαιδευόμενος τη γνώση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα πασάλιμα, να μαζέψουμε 100 άτομα και να τους μιλήσει ένας. Δεν έχει νόημα αυτό. Ανά 4 άτομα σε κάθε πρόπλασμα, σε κάθε κούκλα, να δουλέψει, να το δει, να το κάνει κτήμα του, ώστε όταν χρειαστεί, εμείς ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ, να μπορεί να παρέμβει και να σώσει μια ζωή. Τα δευτερόλεπτα, κύριε Βαρδάκη, εδώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολύ κρίσιμα. Κάθε δευτερόλεπτο είναι ένα χαμένο δευτερόλεπτο από τη ζωή. Μετά από 3-4 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και δει ο ήλιος. Οπότε, σημαντικός είναι ο χρόνος. Και επειδή το ΕΚΑΒ στην καλύτερη περίπτωση θα χρειαστεί 7, 8, 10 λεπτά, ο πρώτος που θα τύχει σε ένα περιστατικό είναι ο συγγενής, ο γείτονας, ο περαστικός. Είδαμε δύο περιπτώσεις εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, οι περαστικοί ήταν αυτοί που έτρεξαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Αν ήταν και εκπαιδευμένοι, αν υπήρχε και απεικνιδωτής κοντά ή αν ήξεραν, γιατί υπήρχε σε μια περίπτωση απεικνιδωτής. Ναι, τότε θα ήταν τα πράγματα αλλιώς. Αυτό, οπότε, είναι, τώρα, η αυτό είναι που το λέτε. Μεγάλο εγχείρημα. Ναι, η εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Και εμείς θα δώσουμε μεγάλη βάση στα σχολεία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα δώσουμε μεγάλη βάση. Στο πρόγραμμα Ζωή, λοιπόν, όπου έχει μέχρι τώρα ένα προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και τον οποίο έχουμε μηδενίσει, και χαίρομαι γι' αυτό, έχει θεσμοθετηθεί, έχει δημιουργηθεί και μία ακόμη κινητή μονάδα. Μια και λέγατε πριν για κινητές μονάδες. Δεν έχει παρουσιαστεί γιατί είναι στη μετασκευή της ακόμα. Υπήρχε ένα ανταλλακτικό, ένα εσωτερικό ερκοτήσιο που καθυστερούσε από την Ιταλία. Όμως νομίζω ότι από αύριο θα την έχουμε στα χέρια μας για να μπορεί να την ντύσουμε εξωτερικά με τα χρώματα που θέλουμε και με τα συνθήματα που θέλουμε και τα λογότυπά μας. Και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα ξεκινήσει η λειτουργία της μέσω μιας σύμβασης με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, όπου θα γίνει μια έρευνα σε 3.000 παιδιά ηλικίας 14 έως 17 ετών, για ψάχνοντας για κληρονομικά καρδιολογικά νοσήματα. Εάν βρίσκουμε κάτι, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με υπερηχογράφο, καρδιογράφο και όλα τα σχετικά, πιεσόμετρα, οξύμετρα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα μιλάμε για τρίτη κινητή μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός από τον Ιατρικό Σύλλογο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του, και αν και εφόσον χρειαστεί και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε θα αναλαμβάνει η καρδιολογική κλινική του Παγνή να συνεχίζει την έρευνα και με το παιδί και με τους γονείς του. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα ολιστικό πάλι μέχρι τέλους να αντιμετωπίζεται. Είναι κάτι που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Είπατε 3.000 παιδιά, τι ηλικίας μιλάμε για την... 14 έως 17 ετών. 14. Η μονάδα θα ξεκινήσει πρώτα σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία. Με παιδιά που αθλούνται και στη συνέχεια θα περάσουμε στην εκπαίδευση. Αλλά σε αυτή τη φάση θα ξεκινήσουμε με αυτά τα παιδιά. Είναι για όλα αυτά. Πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί πόσες φορές ως κοινωνία έχουμε σοκαριστεί βλέποντας νεαρούς ανθρώπους που αθλούνται, μια στιγμή ρασοριάζονται και πολλές φορές ακόμα και να χάνουν τη ζωή τους από μία ανακοπή. Ναι, γιατί είχαν ένα πρόβλημα. Έτσι. Και το οποίο πρόβλημα δεν κατάφεραν να το ξεπεράσουν, ναι, ή δεν το ήξεραν. Ακριβώς. Τις περισσότερες φορές δεν το ήξεραν. Ακριβώς. Και ξαφνικά πάνω σε μια υπερπροσπάθεια δημιουργείται αυτό που δημιουργείται και έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε είναι σημαντικό, ναι, ναι, και να το φέτος θα είναι και λίγο πιλωτικό, να δούμε όπως και με τις άλλες μονάδες, ξέρετε, εξελίσσονται.
Ξεκινάμε κάτι, αλλά μετά εξελίσσεται. Παίρνουμε το feedback, υπάρχει διάδραση με τον κόσμο, με τους επιστήμονες και το εξελίσσουμε, το πάμε όλο και καλύτερα. Τώρα σε αυτή τη φάση κάνουμε αυτό τον έλεγχο. Μπορώ θα δούμε στην πορεία τι άλλο θα χρειαστεί. Να την ονοματίσουμε, για να το πω και λαϊκά, κινητή μονάδα ανίχνευσης καρδιολογικών προβλημάτων, αυτό είναι. Κληρονομικών καρδιολογικών προβλημάτων. Σε αυτό θα είμαστε, ναι. Κληρονομικών καρδιολογικών, λοιπόν. Κύριε Πιτσουλή, αυτές τις ημέρες συμπληρώνεται και ένας χρόνος από την τέταρτη θητεία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε τις εκλογές. Είστε στενός συνεργάτης του. Εγώ ενθυμούμαι από το 2010, ξεκινήσατε την μακρά πορεία στην Περιφερειακή, ναι, Αυτοδιοίκηση. Είχατε βέβαια την εμπειρία από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, να είστε επί χρόνια τοποθετημένος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι, αλλά και τότε είχα τις κινητές μονάδες. Βεβαίως. ήταν ένα πάθος μου αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, είμαι πολύ περήφανος που ανήκω σε αυτή την ομάδα και πραγματικά που είμαι συνεργάτης και εγώ όπως οι άλλοι του Σταύρου του Αρναουτάκη, ο οποίος κάθε φορά επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτεία του και την πολιτεία της ομάδας του. Υπάρχει δημοκρατία στην ομάδα, υπάρχει πεδίο δουλειάς, υπάρχει σχέση με τον κόσμο, με τους φορείς και με τους πολίτες, τόσο δυνατή, τόσο δεμένη, τόσο τέτοια διάδραση, θα το βλέπετε στην περιφέρεια, αν δεν πει κάποιος, θα δει ότι συνέχεια υπάρχει κινητικότητα, δεν σταματάμε ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα μυστικά μας και βλέπουμε την Κρήτη ως μία. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, τους πολίτες το ίδιο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Βέβαια, σε αυτό το τελευταίο διάστημα έχουμε κάποια οικονομικά θέματα, μια στενότητα η οποία πρέπει να λυθεί, πρέπει να ανοίξουν λίγο οι κάνουλες από την Αθήνα. Πολύ σωστά λέει ο Περιφερειάρχης τις τελευταίες μέρες και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι όλο και μακραίνει η Αθήνα από εμάς και εννοεί και αυτό, αλλά και θεσμικά. Και εδώ θέλει όλες τις περιφέρειες να συντονιστούν, διότι πραγματικά, να ξέρετε, τα κονδύλια και τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, είτε στον Α είτε στον Β βαθμό, από οποιαδήποτε παρέμβαση κάνει το κράτος από μακριά. Γιατί εδώ γνωρίζεις το πρόβλημα, γνωρίζεις την προοπτική του, είσαι μέσα και δεν είναι μόνο το πρόβλημα, είναι και οι προοπτικές. Και έτσι επενδύεις και δημιουργείς πολλαπλάσιο θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν εμπιστοσύνη στις περιφέρειες και να μην κλείνουν τις κάνουλες. Να ζητάνε σχέδια, να ζητάνε προγραμματισμό πολύ ευχαρίστως. Εμείς έτσι κι αλλιώς ήμασταν η πρώτη περιφέρεια σε απορροφήσεις και στο ΕΣΠΑ και στο ΠΟΥΔΟΕ. Που σημαίνει ότι είχαμε τι να κάνουμε. Όπως και αυτό το πρόγραμμα που σας περιέγραψα λίγο πριν, ανήκει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μισό εκατομμύριο, και έχει εξαντληθεί. Ήδη τρέχει. Τώρα πια είναι έτοιμα όλα. Οι επενδυτές όλα. Είναι κάτι για τον κόσμο, κάτι μοναδικό, κάτι πρωτότυπο. Γι' αυτό και πετυχαίνουμε, γι' αυτό και πάει μπροστά η Περιφέρεια Κρήτης. Κλείνοντας αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρήσετε, κύριε Πιτσουλή, να ρωτήσω, η τρίτη κινητή μονάδα σε επίπεδο πρόληψης, πότε θα βγει έξω στον δρόμο, πότε θα επισκεφθεί τα σχολεία, τα σωματεία? Εμείς είμαστε έτοιμοι, τα σωματεία καταρχήν, έτοιμοι και με την προγραμματική σύμβαση έχει ψηφιστεί και από εμάς και από τον Ιατρικό Σύμβουλο, θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, είναι τεχνικό το θέμα. Λίγο με τεχνικό. Δηλαδή, λέτε εντός του έτους πριν φύγει το 2024. Όχι, μιλάμε για εβδομάδες. Μιλάμε για έτους. Μια-δύο εβδομάδες, τρεις το πολύ. Δεν νομίζω να φτάσουμε στη εβδομάδα. Είναι όλα εδώ. Είναι όλα, έχουν προμηθευτεί αγορασμένα όλα, είναι μέσα στη μονάδα. Υπήρχε ένα θέμα με ένα εσωτερικό air conditioning πρόσθετο, γι' αυτό έχουν καθυστερήσει ένα μήνα. Που δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, έπρεπε να έρθουν από Ιταλία. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Και φαντάζομαι ότι θα κάνετε επίσημη παρουσίαση, έτσι, της μονάδας. Βεβαίως, θα γίνουν τα εγγένεια της μονάδας εδώ μπροστά στην περιφέρεια Κρήτης, με προσκεκλημένους όλους τους εμπλεκόμενους, με κάθε τιμή για τα παιδιά που θα είναι οι λήπτες και οι ωφελούμενοι αυτής της προσπάθειας. Γιατί μπορεί να λέγαμε και πριν, κύριε Βαρδάκη, για τη διάκριση σε επίπεδο διεθνές και ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο για την οδοντιατρική μονάδα, αλλά η μεγαλύτερη διάκριση είναι το χαμόγελο αυτών των 70.000 παιδιών που ήταν λήπτες και ωφελούμενοι των υπηρεσιών της μονάδας αυτής. Και αυτό δεν αλλάζει με κανένα βραβείο, πιστέψτε με. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη που μας δώσατε, κύριε Πιτσουλή. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Και εσείς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.